Κοίταξε, ό,τι αφορά την Αλβανία, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να υποχρεώσει την Αλβανία να αντιληφθεί ότι οφείλει πολλά εδώ στη χώρα μας, η οποία προσφέρει θέσεις εργασίας σε Αλβανούς υπηκόους που εργάζονται εδώ και υπολογίζονται περίπου στο 1 εκατομμύριο αυτοί. Και οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκονται σε πολύ ψηλά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, από την πλευρά της Αλβανίας, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερες, είναι σε εκκρεμότητα. Υπάρχει και ένας μεγάλο ιδεατισμός που πρέπει κάποια στιγμή να μας προβληματίσει. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει στα Βαλκάνια μία ένταση και μπορεί τα Βαλκάνια να μην είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα ότι είναι η πυρηταποθήκη της Ευρώπης, αλλά παρόλα αυτά αναφύγονται εντάσεις. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει ένα θέμα ανάμεσα στην Σερβία και το Κωσοβοπέδιο, στην περιοχή της Μητρόβιτσα. Είχα την τύχη να υπηρετήσω ως διοικητής της Ελληνικής Δυνάμης Κωσοβοπεδίου το 2011 και είδα εκεί τα εθνικιστικά μίση που υπάρχουν ανάμεσα στους κατοίκους. Περίπου το 83-90% των κατοίκων του Κωσοβοπεδίου είναι αλβανόφωνοι και έχει διατυπωθεί η άποψη πάρα πολλές φορές από αλβανικής πλευράς ότι θα πρέπει δύο χώρες να ενωθούν. Αυτό λοιπόν δείχνει και τον μεγάλο ιδεατισμό της Αλβανίας. Εντάξει, έχουν την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια εθνική συνείδηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το θέμα που ανέφερα στην περιοχή της Μητρόβιτσα. Έχει γίνει μια πρόταση να γίνει μια παραχώρηση των εδαφών εκεί πάνω που είναι οι Σέρβοι, βόρεια του ποταμού Ήμπαρ, και να δοθεί ένα κομμάτι στην κοιλάδα του Πρέσεβου στο Κωσοβοπέδιο. Άρα λοιπόν, εάν γίνει και αυτό, θα είναι όλοι Αλβανοί. Και κάποια στιγμή, γιατί το ανέφερα και νωρίτερα, ότι δεν πρέπει εμείς να αποτυπάμε την ιστορία με τα χρόνια τα δικά μας. Να αποτυπάμε την ιστορία σε βάθος. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και μεγαλοειδιατισμούς από την Αλβανία, όπως βλέπουμε από την πλευρά της Τουρκίας. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε, Αντρέα, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε ανοιχτά με την Αλβανία. Δεν έχουμε ορίσει, ας πούμε, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είμαστε τώρα στα δικαστήρια, στη Χάγη για το θέμα αυτό. Και έχουμε και έναν γείτονα από δίπλα μας στην Τουρκία, την οποία δυστυχώς για οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε, πρέπει να πάρουμε την έγκρισή της. Τώρα τις τελευταίες μέρες ακούσαμε ότι ξεκίνησαν οι έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και μάλιστα επεκτάθηκαν και με νέα ανάπτυξη κλπ. Και εντάξει, είναι θετικό το ότι ξεκινήσαν έρευνες μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας καθορίστηκαν το 2011 με τον νόμο Μανιάτη. Δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Λιβύη, που θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει από τα παλιότερα χρόνια, όταν ήταν ο Καντάφη και είχαμε πολύ καλές σχέσεις επί εποχής Παπανδρέου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια ξεκινήσαν οι συζητήσεις από το 2011 με κάποιες αντιρρήσεις από την πλευρά της Λιβύης, διότι θέλαν να κλείσουν τον κόλπο της Σύρτεως και δεν αναγνώρισαν την επίρρεια των νησιών της Κρήτης, όπου της Γαβδοπούλας, της Χρυσής, το κουφονής Λασιθίου στην επίρρεια των θαλασσίων ζωνών. Και φτάσαμε τώρα και αυτή η ναύτεξ που βγήκε είναι πάρα πολύ προσεκτική. Το ερώτημα είναι γιατί δεν επεκτάθηκε ανατολικότερα, δηλαδή νότια των νομών Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Εκεί δεν υπάρχει ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο ούτε τίποτα άλλο. Δεν επεκτάθηκε ενδεχομένως γιατί υπάρχει το φοβικό σύνδρομο να μην προκαλέσουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία από το 1996 έχει εντάξει τα νησιά που βρίσκονται γύρω από την Κρήτη, μεταξύ αυτών και αυτά που προανέφερα νωρίτερα, στις γκρίζες ζώνες. Δηλαδή τα θεωρεί ότι είναι από τις διορίες του κυριότητος. Είναι ένας παραλογισμός, νομικός παραλογισμός της Τουρκίας. Λέει ότι όταν η Κρήτη παραχωρήθηκε στην Ελλάδα το 2013, με τη συνθήκη του Λονδίνου, δεν αναφέρονται τα νησιά αυτά ονομαστικά. Παρά το γεγονός ότι με τη συνθήκη του Λοζάνης από το 1923 έχει απεμπολίσει κάθε κυριαρχικό της δικαίωμα πέραν των τριών ναυτικών μιλίων πλην Ήμβρου, Τενέδου και Λαγουστών νήσων. Και λέει λοιπόν ότι επειδή εγώ είμαι η συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτά τα νησιά τα διεκδικώ. Αλλά το προβληματικό σημείο είναι
ότι η Ελλάδα πρέπει να παίρνει την έκκληση της Τουρκίας για να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ούτε λοιπόν ανατολικότερα πήγαμε, ούτε στην περιοχή που είναι το τουρκολιβικό, η συμφωνία με την Αίγυπτο πήγαμε, που εκεί συμπίπτει με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια προβληματική κατάσταση. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να είμαστε μια κατάσταση φιλανδοποίησης. Δηλαδή ότι για οποιοδήποτε απόφαση πρέπει να παίρνουμε θα χρειαζόμαστε την έκκληση της Τουρκίας. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να σας προβληματίσετε.